Επισκεφθήκαμε σήμερα μαζί με τον πρόεδρο του αστικού κτέλ Λαμίας και μετόχους του, τον εισαγγελέα πρωτοδικών Λαμίας. Εκθέσαμε και θέσαμε υπόψη του όλες τις παράνομες ενέργειες που καθημερινά διαπράττονται στην πλατεία Πάρκου, σε βάρος κυρίως οδηγών και επιβατικού κοινού από τους Ρωμά. Αύριο θα επισκεφτούμε τον αστυνομικό διευθυντή της αστυνομικής διεύθυνσης Φθιώτιδας και καλούμε στην προσπάθειά μας αυτή να καθαρίσει την πλατεία Πάρκου και όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, καταστηματάρχες, επιμελητήριο κλπ. Επισκεφτήκαμε σήμερα τον εισαγγελέα πρωτοδικών Λαμίας με σκοπό να εκθέσουμε το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στις στάσεις της πλατείας Πάρκου από συγκεκριμένη ομάδα παραβατικών Ρωμά. Δεν έχουμε τίποτα με τους Ρωμά, απλά υπάρχει μια συγκεκριμένη παραβατική ομάδα η οποία μας δημιουργεί συνεχώς προβλήματα. Σκοπός μας είναι πρώτα να προασπίσουμε το σύνολο των επιβατών που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και συνάμα να προασπίσουμε και τους οδηγούς μας, μετόχους, οι οποίοι καθημερινώς αντιμετωπίζουν τέτοια σοβαρά θέματα. Επίκυται κάποιες κινήσεις που έχουν σχέση με την επίσκεψη αύριο στον αστυνομικό διευθυντή Φθιώτιδας και δεν σας το κρύβω ότι κατόπιν αποφάσεως διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ίσως να προβούμε και σε κάποιες στάσεις εργασίας, γιατί αυτή η κατάσταση στο κέντρο της πόλης σε τόσο μεγάλη έκταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τα συμβάντα αυτά δεν έχουν γίνει τώρα τελευταία. Έχουμε κατά καιρούς δεχθεί επιθέσεις στα λεωφορεία μας με πέτρες. Έχουμε παραστεί εδώ στο δικαστήριο σε ανάλογες έτσι περιπτώσεις εκνόμων πράξεων. Στην ουσία όμως το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή και όπως επαναλαμβάνω από συγκεκριμένη ομάδα Ρωμά είναι ότι εκτός του ότι δεν θέλουν να ακυρώσουν το εισιτήριό τους, παράλληλα μπαίνουν μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα αστικά μας λεωφορεία, χωρίς να φέρουν μάσκα. Κάτι που αντιλαμβάνεστε είναι πολύ επικίνδυνο και για τους επιβάτες, τους υπόλοιπους που είναι τυπικοί, αλλά και για τους ίδιους τους οδηγούς.